Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ Πείτε λοιπόν ότι είστε Έλληνας, Γάλλος, Γερμανός, Αμερικάνος, Ιάπωνας Και έχετε επενδύσει Τι βγάλατε το 2020 από το bitcoin Ποιοι ήταν αυτοί που βγάλανε τα περισσότερα Ποιοι ήταν αυτοί που βγάλανε τα λιγότερα Ποιοι θα είναι δεύτεροι, τρίτοι, τέταρτοι για να το αναλύσουμε λίγο σήμερα αυτό. Το επενδυτικό λοιπόν ενδιαφέρον για το bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του πλανήτη όπως ξέρουμε όλοι βάσει κεφαλοποίησης, το προηγούμενο έτος χτύπησε, όχι απλά κόκκινο, χτύπησε πολύ κόκκινο. Γνωστοί επενδυτές ήταν ο Paul Tudor Jones ή ο Stanley Druckenmiller. Miller. Άνοιξαν θέσεις στο ψηφιακό νόμισμα, ενώ μεγάλες εταιρείε όπως ήταν η Square ή Tesla ή και η Macro Strategy επένδυσαν επίσης στο bitcoin και μαζί με τους θεσμικούς επενδύτες άρχισαν να σειραίουν στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και οι μικροεπενδύτες, όπως είμαστε οι περισσότεροι δηλαδή. Ως αποτέλεσμα λοιπόν, πολλοί Αμερικάνοι αποκόμισαν σημαντικά κέρδη. Οι επενδυτές της ΗΠΑ εκτιμάται ότι είχαν κέρδη ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων δολάριων από το bitcoin μόνο το 2020, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας λογισμικού και αναλύσεων για την αγορά των κρυπτονομισμάτων Chain Analysis πρόκειται για υπερτριπλάσιο ποσό από αυτό που αποκόμισαν οι επενδυτές της επόμενης χώρας της λίστας, η οποία είναι η Κίνα, η οποία είχε κέρδη της τάξης του 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα πάντα με την έκθεση. Η Chain Analysis αποκάλυψε ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν εκτιμήσεις που βασίζονται στα δεδομένα συναλλαγών που παρακολουθεί η εταιρεία, Καθώ προσθέτει ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί από πού βρίσκονται οι επενδυτέ λόγω τη φύση τη τεχνολογία blockchain και του αποκεντρωμένου σχεδιασμού τη. Παρότι η Κίνα ιστορικά εμφανίζει έναν από του υψηλότερου και μεγαλύτερου όγκου συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την Chain Analysis, τα ανταλλακτήρια των ΙΠΑΝ είχαν τεράστια εισρωέ το 2020. Όπω είπανε, γνωρίζουμε από προηγούμενε έρευνε ότι αυξάνονται οι επενδύσει των θεσμικών επενδυτών στα κρυπτονομίσματα, ιδίω στην Αμερική, οι θεσμικοί επενδυτέ συνδέονται με μεγάλε ποσότητες κρυπτονομισμάτων και έχουν αποθηκεύσει bitcoin το τελευταίο έτο όπως δήλωσε στο CNBC ο διευθυντής ερευνών της Chain Analysis. Πρώτη χώρα όπως είπαμε ήταν η Αμερική, μετά ήταν η Κίνα, μετά η Ιαπωνία, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά η Ρωσία, μετά η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Νότια Κορέα, η Ουκρανία, η Ολλανδία, ο Καναδά, το Βιετνάμ, η Τουρκία, η Ιταλία. Η Βραζιλία, η Τσεχία, η Ινδία, Αυστραλία, Πολωνία, Αργεντινή, Ελβετία, Ταϊβάν, Βέλγιο, Ταϊλάνδη. Εμεί από ό,τι βλέπω δεν είμαστε ούτε καν στου πρώτου 50. Αλλά ευελπιστούμε σιγά σιγά αυτό το πράγμα να αλλάξει. Επιπλέον, τα κέρδη των επενδυτών στι ΗΠΑ. Καταγράφηκαν ως επιτοπλίστων στο τέλο του έτους και ως εκ τούτου υποψιαζόμαστε ότι πολλοί θεσμικοί που ταιριάζουν σε αυτό το προφίλ επωφελήθηκαν καθώς η τιμή σημείωσε άνοδο στα τέλη του 2020. Η τιμή του Bitcoin έφτασε στο υψηλό των περίπου 29.000 δολαρίων στα τέλη Δεκεμβρίου του 2020, σύμφωνα με την Coin Market Cap, αλλά νωρίτερα το προηγούμενο έτο είχε υποχωρήσει και κάτω από τα 4.000 δολάρια. Είχε φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κάπου στα 3.700 δολάρια. Όπω είπαν και διάφοροι επενδυτέ, εκτιμούμε ότι το ράλι τη τιμή στα τέλη του 2020 οδήγησε πολλού από αυτού του επενδυτέ να κατοχυρώσουν τα κέρδη που είχαν σημειώσει στι αρχέ του έτου, όπω κάνανε και πάρα πολύ σίγουρα. Μετά του επενδυτέ από τι είπα και στην Κίνα, οι επενδυτέ από την Ιαπωνία ήταν αυτοί που κέρδισαν τα περισσότερα, καθώ εκτιμάται ότι αποκόμισαν γύρω στα 929 εκατομμύρια δολάρια. Και μετά ακολούθησαν όπω είπαμε επενδυτέ από το Ηνωμένο Βασίλειο με 829 εκατομμύρια δολάρια, από τη Ρωσία με 632 εκατομμύρια δολάρια και από τη Γερμανία με 607 εκατομμύρια δολάρια. Πλέον, όπω λένε πολλοί, μπορούμε να κατατάξουμε και τι χώρε με βάση τα κέρδη που είχαν. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι οι συγκεκριμένε χώρε που έχουν ισχυρό οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων, όπω είναι το Βιετνάμ, αποκόμισαν εντυπωσιακά κέρδη σε σύγκριση με το συνολικό μέγεθο τη οικονομία του. Το Bitcoin. Σημείωσε ιστορικό υψηλό τον Απρίλιο, σκαρφαλώνοντα πάνω από τα 64.000 δολάρια, αλλά κατέρευσε τον Μάιο. Σήμερα διαπραγματεύεται περίπου στα 36.000 δολάρια, με την κεφαλοποίησή του να μη γύρω στα 685 δισεκατομμύρια δολάρια. Σίγουρα το μέλλον κανεί δεν ξέρει να το προβλέψει, ούτε ξέρει τι θα γίνει, και είμαι σίγουρο ότι στον επόμενο καιρό οι Έλληνε επένδυτε θα αποκομίσουν καλά κέρδη. Βέβαια αυτά που λέμε εδώ πέρα Δεν είναι επενδυτικά Είναι απλά πληροφοριακά Μια ενημέρωση κάνουμε Αυτό ήταν το βίντεο για μας για σήμερα Θα τα πούμε σύντομα με το νέο Να είστε καλά, να προσέχετε Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι παιδιά Και μην ξεχαστείτε Κάντε ένα like και μια εγγραφή Κακό κάνει, δεν κάνει, καλό κάνει Ευχαριστούμε πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα